Στο Ρέθυμνο οι αγώνες των μεικτών ομάδων έγιναν στη σκιά της τραγωδίας των Τεμπών, με τους παίκτες του Ηρακλείου να αγωνίζονται με μαύρα περιβραχιόνια, ενώ η συγκινητική ταινή στιγμή πριν το παιχνίδι των ομάδων K16 με τους ποδοσφαιριστές να γονατίζουν και να τιμούν έτσι την μνήμη των θυμάτων. Στο αγωνιστικό κομμάτι σε επίπεδο K16 το Ηράκλειο ήταν εμφανώς ανώτερο και έφτασε σε μια εύκολη νίκη με 0-5 που το φέρνει πιο κοντά στην πρόκριση στην επόμενη φάση. Μόλις το δεύτερο λεπτό στην πρώτη επίσκεψη στα καρέ των γηπεδούχων ο Χότζα σούταρε και άνοιξε το σκορ αφού ο τερματοφύλακας του Ρεθύμνου δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Στο 12 έρθε και το δεύτερο γκολ μετά από εκτέλεση κόρνερ του Χότζα και κεφαλιά του Τσαγκαράκη, ενώ ο σκόρερ λίγο αργότερα άγγιξε ένα ακόμη γκολ αλλά η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι. Στην επανάληψη οι παίκτες του Βασίλη Μπαστάκη όχι μόνο διαχειρίστηκαν το προβάδισμα αλλά μετά το 65 έβαλαν άλλα 3 γκολ. Αρχικά ο Καλέργης με σούτ έκανε το 0-3 για την μεικτή Ηρακλείου. Στο 77 ο Καλογιαννάκης σούταρε, μετά την απόκριση του τερματοφύλακα η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και ήρθε ο Φρενάκης για να σημειώσει το 4ο γκολ. Και 5 λεπτά αργότερα, μετά από ωραίο συνδυασμό και ασίστ του Καλογιαννάκη, ο Μαυρογιάννης διαμόρφωσε το τελικό 0-5. Η νίκη K14 έφερε ισοπαλία 2-2 και παρότι ισοφάρισε στο τέλος, το αποτέλεσμα την αδική καθώς είχε σωρία ευκαιριών για να πάρει την νίκη. Από την αρχή η μεικτή Ηρακλείου ήταν καλύτερη από το Ρέθυμνο, αλλά οι γηπεδούχοι ευτύχησαν να βάλουν 2 γκολ στις 2 φάσεις που δημιούργησαν. Το 1-0 έκανε στο 11ο λεπτό ο Θωμάς. Στο 21ο λεπτό με απευθείας εκτέλεση κόρνερ και με τη βοήθεια του κάθε του δοκαριού, ο αρχηγός της ΕΠΣΗ Γιάννης Χριστουλάκης ισοφάρισε 1-1. Αλλά οι γηπεδούχοι πήραν αμέσως εκ νέου το προβάδισμα με σκόρερ αυτή την φορά τον Χριστίδη. Το Ηράκλειο είχε σπουδαίες ευκαιρίες στη συνέχεια με Βαρδουλάκη και Χατζικυριάκο, αλλά και στην επανάληψη έφτασε πολύ κοντά στο δεύτερο γκολ. Με την ισοφάρηση να έρχεται τελικά στο 80ο λεπτό, όταν από ασίστ του Ριακιωτάκη ο Χατζικυριάκος διαμόρφωσε το τελικό 2-2.